μαζί με τους. Μην λέτε σαχλαμάρες. Γιατί σηκώνεστε συνέχεια πάνω κάτω. Υπάρχουν όρια σε αυτά που λέτε. Σας παρακαλώ και μην με διακόπτετε. Ναι. Λοιπόν, ο Μπαλτάκος είναι το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Είναι μέχρι τώρα. Έπρεπε να αποκαλυφθεί αυτό το πράγμα και αν δεν αποκαλύπτεται θα συνεχίζανε με τον ίδιο τρόπο. Έχει επηρεάσει νομοσχέδια, έχει επηρεάσει κοινοβουλευτικό έργο, δημιουργεί ένα ολόκληρο κλίμα. Δεν το συζητούμε αυτό. Λοιπόν, δεν ήταν τυχαίος και αυτό που ελέγχεται είναι ο Σαμαράς. Για να καταλάβω, ποια πολιτική της κυβέρνησης ήταν κυρίαρχη? Η πολιτική αυτών που κλείσαν τη Χρυσή Αυγή μέσα σε Λίβδιν ως οργανισμό, τον αρχηγό, τον υπαρχηγό κλπ. Πρέπει να καταλάβετε, κύριε Καμπουράκη, ότι έχουμε δύο περίοδους. Έχουμε δύο περίοδους. Έχουμε μια μακρύτατη περίοδο συγκάλυψης και συνεργασίας με τη Χρυσή Αυγή. Έχουμε φωτογραφίες που είναι άνδρες των ΜΑΤ και μαζί με τα τάγματα εφόδου επιτίθενται σε διαδηλωτές κτλ. Και δεν γίνεται τίποτα. Είναι λοιπόν μια πρώτη μακρά περίοδος μέχρι που φτάνουμε σε ένα τραγικό γεγονός. Και εγώ ρωτάω, έπρεπε να δολοφονηθεί αυτός ο άνθρωπος μετά τις δολοφονίες που είχαμε, μετά τον βαρύτατο τραυματισμό Κουσουρί, μετά το μαχαίρωμα του Χρυσού, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ? Μόνο και μόνο επειδή φορούσε ένα παλαιστινιακό φουλάρι μετά από μια εκδήλωση όταν γύριζε σπίτι του. Ναι, αλλά σου λέει, αφού επηρέαζε την κυβερνητική πολιτική, σου λέει, τότε πώς γίνανε όλα αυτά που γίνανε? Λοιπόν, η πίεση του κόσμου, πίεση του κόσμου ανάγκασε την κυβέρνηση και η διεθνής κατακραυγή. Η διεθνής κατακραυγή. Κύριε Μιλιέ, λέτε ότι εσείς λέτε για σκευωρίες. Τώρα μόλις ακούσαμε ένα ακραίο σενάριο. Δεν είπαμε τίποτα τέτοιο. Δεν αμφισβητούμε το φάκελο. Δεν αμφισβητούμε το φάκελο. Δεν αμφισβητούμε τον φάκελο της δικογραφίας. Η Χρυσή Αυγή είναι μία εγκληματική οργάνωση. Αυτό που συνέβη είναι ότι με την πίεση στον κόσμο η κυβέρνηση αναγκάστηκε και με τη διεθνή κατακραυγή ήταν εξωφρενικό αυτό και έχουμε δεκάδες υποθέσεις στο εξωτερικό που ελέγχουν τη χώρα, εκπλήσονται για τη χώρα για αυτό που συγκάλυπτε η κυβέρνηση. Να καταλάβουμε κάτι, γιατί είναι λίγο λεπτά. Ποιος τους έβαλε μέσα αυτούς? Η κυβέρνηση όταν άλλαξε γραμμή ή η δικαιοσύνη? Η δικαιοσύνη τους έβαλε μέσα. Ναι. Η δικαιοσύνη φάνηκε να καθυστερεί, να ολιγορεί επειδή επηρεαζόταν από ένα κλίμα το οποίο δημιουργούσε η κυβέρνηση. Το κλίμα ήταν το κλίμα του συνεχούς. Το κλίμα ήταν το πρωθυπουργικό περιβάλλον το οποίο συνεργαζόταν με την Ευρωπαϊκή. Να καταλάβετε το εξής. Οφείλετε να γνωρίσετε το εξής, ότι ο Σαμάρας στις ομιλίες του, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, συνεχώς τους έλεγε με τους ναζιστές δεν έχουν καμιά δουλειά. Το έλεγε δηλαδή. Το έλεγε. Από παλιά. Αυτό το ξέρουν. Δεν το ξέρουν. Εντάξει, δεν αμφισβητείτε. Εντάξει, αφού λέει ότι είναι ακροδεξιός. Εννοείται πριν τις εκλογές. Όχι, μετά το 12. Στις ομιλίες του έλεγε ναζί. Είναι ναζιστική οργάνωση. Δεν έλεγε κανένα ότι έχει σχέση με τους ναζιστές, αλλά υπήρχαν ομιλίες όπως μία χαρακτηριστική με αυτό που είχε πει για τα παιδάκια, τα ξένα να μην πηγαίνουν στα νηπιαγωγεία που είχε γίνει ολόκληρο άλλο. Και μην πάμε μέχρι εκεί. Όταν ο Σαμαράς μιλούσε για τα δύο άκρα, όταν ταύτιζε τα κινήματα, την αριστερά, την αντιπολίτευση με τους ναζιστές, τι έκανε, νομιμοποιούσε τους ναζιστές. Η θεωρία των δύο άκρων. Ναι. Με τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, επομένως, αναγκάστηκε από την διεθνή και την εσωτερική πίεση να αλλάξει γραμμή. Έχουμε δύο περιόδους. Έχουμε δύο περιόδους. Ή κάναμε σκευωρία. Βρεθήκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Ή την ενισχύουμε. Μην μιλάτε πάνω σε μένα. Όταν μιλάω εγώ, εσείς θα σταματάτε. Όπως σταματάω εγώ όταν μιλάτε εσείς. Έτσι είναι σαφές αυτό. Έτσι κατανοητό. Λοιπόν. Το θέμα είναι το εξής, ότι η συνομιλία αυτή Μπαλτάκου Κασιδιάρη μπορούμε να εικάσουμε εύλογα ότι ήταν μία από πάρα πολλές που γινόντουσαν. Το κλίμα ήταν κλίμα κατανόησης και συνεργασίας. Της Νέας Δημοκρατίας. Του Μπαλτάκου, του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Δεν είναι μεμονωμένος άνθρωπος. Δεν θα βγάλει τα ρούχα του, όπως λέτε, του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Τον πρωθυπουργό τον έβριζε. Αυτό έτσι. Ναι, τον έβριζε επειδή συνομιλούσε με εκείνη την πλευρά. Α, υιοθετείτε αυτό που λέει ο κύριος Μπαλτάκος τώρα. Επίσης. Δεν υιοθετώ τίποτα. Εκτιμώ ένα κλίμα και βλέπω ότι υπήρχε μία πάρα πολύ καλή επικοινωνία του Μπαλτάκου με τη Χρυσή Αυγή, διότι είναι συνεχιστή τη προηγούμενη γραμμή. Τι λέτε? Λοιπόν, εμένα η άποψή μου είναι και σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε από τους